Γεύμα παρέθεσε στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τους αγώνες του κεραυνού Αιγαίου η διοίκηση της ομάδας το περασμένο Σάββατο. Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, της κουβέντας όπως ήταν φυσικό μονοπόλησε η φετινή πορεία της ομάδας, αλλά και οι στόχοι τόσο της διοίκησης και του προπονητή, όσο και των παικτών. Ωστόσο, πρεμιέρα με το αριστερό έκανε ο κεραυνός Αιγαίου αφού γνώρισε η ΙΤΑ ΣΟΚ στο κλειστό του Αιγαίου με 76-64 από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ομάδα του Αιγαίου φάνηκε από την αρχή του αγώνα ότι δεν πατούσε καλά στο γήπεδο, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι από το 5ο λεπτό όταν ξέφυγαν με 18-10. Από εκεί και πέρα η διαφορά σταδιακά ανέβαινε, γεγονός που οφείλεται τόσο στην κακή αμυντική λειτουργία όσο και στην επιθετική δυστοκία των παικτών του Μάκη Γιατρά. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 14-20, 20-41, 35-60 και 64-76, ενώ πρώτο σκόρερ του αγώνα αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Νάνης του Απόλλωνα Καλαμαριάς που σημείωσε 23 πόντους με 2 τρίποντα. Την επόμενη Κυριακή ο κεραυνός θα παίξει εκτός έδρας με την Κομωτινή. Καθοπούλης θα πάρει το πικ από τον Μαλαμανίδη, ο οποίος γίνεται δέχτης μπάλας. Και πάλι Καθοπούλης για 3 από τα 7,5 μέτρα, είναι άστοχος. Και φάουλα τώρα που θα κερδίσει ο Γιώργαρος, που σπρώχτηκε στην προσπάθειά του για διεκδίκηση του rebound. Τρίτο φάουλ για τον Βαλαβανίδη, παράλληλα και τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Κεραυνός Αιγαίου 53, Απόλλων Καλαμαριάς 71. Γιώργαρος για τον Μπουρδάνο. Μπουρδάνος θα στοχίσει. Θα πάρει όμως το φάουλ, όπως υποδειχνύει ο κύριος Τζιμογιάννης. Τελικά όχι. Καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ πάνω στον Σαμουρέλη. Ότι έσπρεξε τον αντίπαλό του για να ανοίξει χώρο στον Μπουρδάνο. Επιθετικό λοιπόν φάουλ και όχι αμυντικό. Κατοχή της μπάλας στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με τον Καθοπούλη για τον Βαλαβανίδη. Και τώρα Γκλουτζός. Γκλουτζός θα πάρει το screen, θα στάρει για 3 και είναι εύστοχος. 53-74 στο σύν 21 με τον 8ο προσωπικό πόντο από τον Νίκο τον Γκλουτζό. 3 λεπτά ακόμα για το τέλος. Γιώργαρος θα κερδίσει φάουλ τώρα. Αυτό είναι μόλις το 4ο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Η ιδιωτική ομάδα δεν έχει ακόμα δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Και θα επαναφέρει από την βασική γραμμή με τον Γιώργαρο. Γιώργαρος για τον Μπουρδάνο. Σαμουρέλης για τον Κυριακίδη. Κυριακίδης για τον Πετρόπουλο. Σουτιά 2 μπροστά από τον Νάνη, είναι άστοχος. Στο rebound ο Βαλαβανίδης. Κλέψουμε όμως από τον Κυριακίδη. Τον μαχητικό σήμερα Κυριακίδη, που έχει σημειώσει τους 22 από τους 55 πόντους του κεραυνού. 55-74, στο σύν 19 ο Απόλλων Καλαμαριάς, 2-35 ακόμα για το τέλος. Νάνης για 3 μπροστά από τον Γιώργαρο. Είναι άστοχος, θα μαζέψει ο Πετρόπουλος και θα αφήσει για τον Γιώργαρο. Γιώργαρος θα πάρει το σκρίν από τον Σαμουρέλη. Έχει πάνω τον Καθοπούλη. Δύο σκρίν τώρα από τον Σαμουρέλη. Γιώργαρος κλείνεται, θέλει να πασάρει για τον Σαμουρέλη, υπάρχει παρέμβαση εκεί από τους παίχτες του Απόλλωνα, την μπάλα εκτός με παραφορά από την βασική γραμμή για τον Κεραυνό με 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του και χειροκροτήματα τώρα από την Κερκίδα καθώς ο Μάκης ο γιατράς απέσυρε τον Σάββατο Κυριακίδη, τον κορυφαίο παίχτη της αιγαιώτικης ομάδας και έβαλε στη θέση του τον Άνθη. Σουτιά 2 εκτός οροπίας τώρα από τον Μπουρδάνο. Είναι εύστοχος, 2 πρώτοι πόντοι από τον Σωτήρη τον Μπουρδάνο και 57-74.